περίπου τμήματος της σωμάτος μας. Θα ήθελα να κάνω μία προσωπική, ας το πω, όχι ανακοίνωση, δήλωση. Κάθε αγώνα μας στοιχίζουν οι τριπλέτα, διαιτητές, παρατηρητές, οι πάντες, πάνω από 1.300 ευρώ. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα σήμερα. Ο παρατηρητής αγώνα, όχι διαιτησίας, στοίχισε 300 ευρώ. Όσο παίρνει ένα μηνιάτικο. Γιατί ήτανε από την Άρτα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, εάν θα πάρουμε την εκαθάριση σήμερα ή το προηγούμενο αγώνα, αποκλείεται να είναι 1.500 ευρώ, καθαρά. Δεν γίνεται να δίνουμε 1.500 ευρώ για τριπλέτα, να είναι τη μία από την Αθήνα, την άλλη από την Εύβοια. Παρατηρητής αγώνος, αντίθετα, να μην είναι μαζί. Για να ξέρετε ότι η διανυκτέρευση του κάθε διαιτητού στοιχίζει 75 ευρώ. Ο καθένας μας χρεώνει 75 ευρώ, όχι σύνολον, επί τρία. Οπότε καταλαβαίνετε, ας πούμε, πρέπει να το γράψουμε, πρέπει να το πούμε, πρέπει να βγει προς τα έξω αυτό. 1.500 ευρώ κάθε αγωνιστική μόνο για τη διαιτησία είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Ναι. Εσείς σαν να κάνατε κάποια έγγραφα. Βεβαίως. Αυτό είναι όμως θέμα στην ΕΠΟ. Είναι θέμα ΕΠΟ. Η ΕΠΟ κρίνει ότι τους διαιτητές πρέπει να τους βάλει από την Αθήνα. Η ΕΠΟ κρίνει, είναι θέμα ΕΠΟ καθαρά. Κρίνει ότι τους διαιτητές πρέπει να τους βάλει από την ΕΠΟ. Γιατί δεν συμπαθούν με τα άλλα σωματεία εσείς, θα κάνετε μια μαζική διαμαρτυρία. Ναι. Γιατί πιστεύουν και τα άλλα σωματεία. Τα άλλα σωματεία μπορεί να μην έχουν. Μπορεί. Έτσι, μπορεί να μην έχουν. Ναι. Μπορεί να μην το έχουν. Δεν έχω ακούσει. Αυτό βλέπω. Δεν έχω ακούσει. Ενώ πριν από 5 αγώνες μας βάζανε από Κατερίνη, από Θεσσαλονίκη, μέχρι εκεί, εντάξει. Όταν όμως σε βάζει από Αθήνα τριπλέτα, Αθήνα η τριπλέτα, ο παρατηρητής από Άρτα, προσέξτε τι σας λέω. Τελείως αντίθετα. Ορίστε. Σήμερα ακριβώς την εκαθάριση να σας τη φέρω είναι 1.078. Μαζί με τον παρατηρητή αγώνα. Όχι παρατηρητή διαιτησίας που πληρώνεται ανεξάρτητα αυτός. Αυτός, συν αυτός πληρώνεται ανεξάρτητα όμως. Αν βάλουμε τώρα δηλαδή, τι στοιχίζει, να βάλουν τους σεκιουριτάδες στην ομάδα εδώ που υπάρχουν, αν μένει κάτι καθαρό σε αυτήν την ομάδα τελικά. Είδατε, σήμερα έχει λίγους φιλάθλους, αυτούς που έχει τους ηρωικούς. Είπαμε, αυτούς τους ηρωικούς φιλάθλους, προς Θεώ, από αυτούς προέρχομαι και εγώ και εσείς, σας ξέρω πολύ καλά, από αυτούς προέρχονται όλοι, όλοι όσοι είμαστε εδώ, από αυτούς προερχόμαστε. Αλλά όμως και ντροπή αυτά τα λεφτά. Δηλαδή δεν τα προχωρήσει η ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.